Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου για τα εγκαίνια της έκθεσης «Η Ελλάδα Ελεύθερη. Αναγνώριση και σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων». Καλωσορίζω στην Κύπρο τον κύριο Γιώργο Πολυδωράκη, προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών και τον ευχαριστώ για την αγαστή συνεργασία στη μεταφορά και παρουσίαση της έκθεσης αυτής στη Λευκοσία. Ευχαριστίες οφείλονται και στην Ελληνική Πρεσβεία για την από κοινού διοργάνωση της έκθεσης. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και της μνήμης του μαρτυρίου των Ελλήνων Κυπρίων τον Ιούλιο του 1821. Την έκθεση εμπλουτίζουν πληροφορίες για τις ενέργειες του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και του βασιλιά Όθωνα. Ξεχωρίζει μεταξύ άλλων το περίφημο πρωτόκολλο του Λονδίνου ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 3 Φεβρουαρίου του 1830, το οποίο και απετέλεσε το κύριο έγγραφο για την πρώτη διεθνή πράξη με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίστηκε σαν ανεξάρτητο κράτος. Με αίσθημα ιδιαίτερης τιμής παρευρίσκομαι σήμερα στα εγκαίνια της έκθεσης «Η Ελλάδα Ελεύθερη. Αναγνώριση και σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων», που συνδιοργανώθηκε με την πολύτιμη στήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Η εν λόγω έκθεση, που περιλαμβάνει περισσότερα από 200 έγγραφα της Συλλογής του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνεται με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Έχοντας ήδη ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου, σε 4 ηπείρους, η ενθέματη έκθεση παρουσιάζεται πλέον και στην Κύπρο, αναδεικνύοντας την πορεία σύναψης διπλωματικών και προξενικών σχέσεων κατά τα τελευταία έτη της Επανάστασης. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αναδειχθεί η σύναψη διμερών σχέσεων της πατρίδας μας με κάθε ένα από τα κράτη της εποχής έως τη δεκαετία του 1840, με σημείο εκκίνησης την αναγνώριση του αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων από την Αϊτή το 1822. Όπως είναι γνωστό, η ελληνική ανεξαρτησία σε θεσμικό διπλωματικό επίπεδο ολοκληρώθηκε σταδιακά μέσα από μια σειρά από διεθνείς συνθήκες και πρωτόκολλα, και έχουμε εδώ την ευκαιρία να δούμε σε αυτή την έκθεση τέτοια δείγματα. Αλλά είναι και ώρα να θυμηθούμε την μεγάλη, την τόσο εμπνευσμένη στάση ενός από τους πατέρες, θα έλεγα, της σύγχρονης Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος με τη διορατικότητα, με την ευθυκρισία και με το δαιμόνιο της διπλωματικής γοητείας είχε, προτού ακόμα γίνει κυβερνήτης, προετοιμάσει το έδαφος για την ύπαρξη ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η ύπαρξη Υπουργείου Εξωτερικών, η εγκατάσταση στη χώρα διπλωματικών αποστολών σε επίπεδο πρεσβευτικής αντιπροσώπευσης και η διαπίστευση πρεσβευτών και προξένων σε ξένες χώρες αποτελούσαν και αποτελούν την τριπλή διαδικασία για την ανάδειξη της αυτοτέλειας και της ανεξαρτησίας ενός κράτους στο διεθνές επίπεδο. Αυτό σημειώνει στο βιβλίο του «Στις επαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» ο καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και πρώην πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα, κ. Γιώργος Γεωργής. Η συγκεκριμένη ρήση, όπως και η διαπίστωση ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ ως τώρα συνολική και ολοκληρωμένη καταγραφή και τεκμηρίωση της σύναψης διπλωματικών και προξενικών σχέσεων του ελληνικού κράτους με τα υπόλοιπα κράτη της εποχής αμέσως μετά την ίδρυσή του, απετέλεσαν το εφαλτήριο της έκθεσης που ανέλαβε να διοργανώσει η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δικαιολογημένα ήταν όλες ερωτευμένες μαζί του. Εκείνος, ευγενέστατος, όπως πάντα, αυρός προς τις κυρίες, ως εκεί όμως, σοβαρός και αξιοπρεπής. Δεν άφηνε ποτέ περιθώρια για άλλες σκέψεις και πολύ περισσότερο για άλλες ελπίδες. Στο μακρό διάστημα της σκληρής αναμονής μου, που αποδέχθηκα το διορισμό μου σε μια δευτερεύουσα θέση
στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης, προκειμένου να δώσω μια κάποια διέξοδο στις αναζητήσεις μου, σύχναζα δύο φορές την εβδομάδα στο ζεστό περιβάλλον της οικογενείας Στούρτζα, της οποίας τα μέλη είχαν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της αγκαλιάς μου. Είναι το πρώτο μπάνερ, το πρώτο έγγραφο που φέρει κεφαλίδα Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Μιστέλος Αφέρετρανζέρ. Φέρει την υπογραφή του Θεόδωρου Νεύρη, του πρώτου Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, και καλεί τους προξενικούς και διπλωματικούς αντιπροσώπους που ήταν διαπιστευμένοι στις περιοχές της απελευθερωμένης πια Ελλάδας να διαπιστευτούν στην ελληνική προσωρινή κυβέρνηση. Γεγονότα, το 1833 ο Μιχαήλ Σούτσος, ο οποίος ήταν ήδη απεσταλμένος και στην ουσία λειτουργούσε ως πρεσβευτής του Ιωάννη Καποδίστρια στη γαλλική κυβέρνηση, το 1833 και επισήμως έγινε ο πρώτος Έλληνας πρεσβευτής στο Παρίσι.